Γεια σας! Πάμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε στη δεύτερη εκπομπή ψυχογράφημα, την εκπομπή που αναλύει, σχολιάζει και καυτηριάζει θέματα της καθημερινότητας και όχι μόνο. Σήμερα θα αναλύσουμε μερικά χαρακτηριστικά βασικά στοιχεία του κλαμπ. Μπέικον, τυρί, μαγιονέζα, ντομάτα, μαρούλι, τριπλό ψωμί και πατάτες. Το κλαμπ αποτελείται κατά βάση από τρία βασικά στοιχεία. Καπνός, σκοτάδι και κραυγές. Σε ποιο άλλο φαινόμενο συναντάμε αυτά τα στοιχεία? Στο σατανισμό. Όταν καλείς, δαίμονες. Βέβαια και στην περίπτωση του κλαμπ καλείς δαίμονες την επόμενη μέρα. Όταν έχεις μαλλιά που πετάνε, κόκκινα μάτια, μπόχα και μια φωνή κάπως «Καλημέρα». Η επεκτατική πολιτική που πρέπει να εφαρμόσεις στο κλαμπ είναι λίγο πιο σκληρή από αυτή του Ερντογάν. Αυτό το χιλιοστό κόλλο που θα διεκδικήσεις είναι πολύ σημαντικό για τη διασκέδασή σου. Πάμε τώρα να δούμε το πέσιμο. Το κλαμπ είναι ένα μέρος που κατά βάση υπάρχει για να ενώνει ανθρώπους. Τίμια κορίτσια με τίμια λαϊκά αγόρια, κοντές με ψηλούς, όμορφες με άσχημους, βέβαια αυτό ισχύει μέχρι τον εμετό, και κάρχες με φραγκάτους. Μπορεί να έχεις σιδερώσει το πρόσωπό σου, μπορεί να έχεις κάνει πρόβα το βλέμμα που θα έχεις μέσα στο κλαμπ, μπορεί να έχεις κάνει πρόβα τη στεντόρια αντρική φωνή σου, όμως οι συνθήκες στο κλαμπ δεν είναι ιδανικές. Επομένως, πλησιάζεις όλο και περισσότερο, μέχρι που θα κουμπίσουν τα χείλη σου τον τύμπανό της και θα τα τριχιάσει. Επίσης, η φωνή σου θα είναι λίγο χειρότερη από πολιτή καρπουζιών στη λαϊκή. Πάμε τώρα να δούμε μερικούς κλασικούς τύπους ατόμων μέσα σε ένα κλαμπ. Πρώτον, τα κολλητουμπινάκια. Οι δύο κοπέλες που δεν τραγουδάνε, ερμηνεύουν το τραγούδι. Γέρνουν το κεφάλι τους προς τα πίσω, δείχνουν η μία τα λουθούνια της στην άλλη και έχουν σουφρώσει τα μάτια. Το περίεργο με αυτές τις κοπέλες είναι ότι τραγουδάνε όλα τα τραγούδια που βάζει το κλαμπ. Και εντάξει τα ελληνικά. Τραγουδάνε αραβικά, αλβανικά, αγγλικά. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή έχουν γράψει αυτές τους στίχους των τραγουδιών, ή απλά ανοιγοκλίνουν το στόμα τους τυχαία και ό,τι πετύχουν πέτυχαν. Κάθε φορά που βλέπω αυτές τις κοπέλες στο κλαμπ, θέλω να κάνω το εξής. Για να σ' ακούσω, μόνη σου. Επειδή ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι στο κλαμπ οι οποίοι έχουν χάσει την ακοή τους. Βασικά, όλοι οι άνθρωποι μετά το κλαμπ θα έχουν χάσει την ακοή τους. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μεταφράζει στη νοηματική. Κάνει παντομήμα όλους τους στίχους των τραγουδιών για να καταλάβουμε εμείς οι υπόλοιποι. Ο έρωτας μου ένωσε φτερά και πετάω ψηλά μέχρι τα αστέρια φτάνω κι ακόμα παραπάνω. Σκοτώνεις, καρδιές ισοπεδώνεις. Είναι πολλά καράτια τα μαγικά σου μάτια. Σκοτώνεις, χορεύεις και με λιώνεις. Ας δούμε τώρα το τρίτο άτομο, τον αγανακτισμένο. Έχει πάει στο κλαμπ για να ταχώσει, έχει πάει στο κλαμπ για να διαμαρτυρηθεί. Ο χορός του είναι Ελένη Λουκά και διαμαρτύρεται στην κυβέρνηση γιατί δεν του κάθεται το μαράκι. Από το βορρά μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Πάμε τώρα στο επόμενο άτομο, τον Καραγκιόζη. Είναι ο τύπος που χορεύει σαν Καραγκιόζη στο κλαμπ και η παρέα του κλείνει τραπέζι πίσω από κολόνα ή κοντά στην τουαλέτα, τέλος πάντων κάπου να μην φαίνεται. Βέβαια, στην περίπτωσή μου δεν ισχύει αυτό, γιατί δεν έχω παρέα. Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη έτοιμά σου, γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου, πως τα καταφέρνεις, στο παραδείσο με στέλνει. Και τέλος, ο Πέφτουλας. Εντάξει, εδώ δεν έχω να πω κάτι, πάμε να δούμε το βίντεο. Αμμονιά σκότωμα, αγάπη αν σου έδινα. Κοίτα για χάρη σου πως γιος, από πάνω μέχρι κάτω. Ευτυχώς προχωράω παρακάτω. Η αγάπη
βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε, κάντε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι δίπλα. Αφήστε ένα σχόλιο να γράψετε άλλα πράγματα που παρατηρείτε στο club, τα φωτιστικά ας πούμε. Γεια σας!